πλάκα της θεμελίωσης τοποθετείται στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι και η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο έργο της Κρήτης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας αποτελεί πλέον γεγονός, αφού το αργότερο σε μια πενταετία από σήμερα το νέο αεροδρόμιο θα έχει παραδοθεί. Η πλάκα τοποθετείται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος καταχειροκροτείται από τους παριστάμενους λίγα λεπτά μετά την ομιλία του, την οποία ξεκινά με αναφορά στον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και πόσο υπερήφανος θα ήταν αν μπορούσε να είναι παρόν τη σημερινή ημέρα, που επίσημα ξεκινάει στην Κρήτη ένα έργο πνοής για το νησί έτοιμα δεκαετιών. Ένα έργο το οποίο βάλτωνε επί χρόνια και επιτέλους ξεκινά, ώστε σε 5 χρόνια από τώρα αυτό το κόσμημα του νησιού να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους ταξιδιώτες. Και αν μου επιτρέπετε και μία προσωπική αναφορά, πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος για τη σημερινή μέρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νέο αεροδρόμιο λέγοντας ότι θα είναι το καλύτερο της χώρας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει τη βάση για μια αναπτυξιακή πορεία του νησιού σε ορίζοντα πεντηκονταετίας. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή το αεροδρόμιο αυτό να μετατρέψει την Κρήτη όχι απλά σε έναν ισχυρό τουριστικό προορισμό που είναι ήδη, αλλά και σε έναν κόμβο αεροπορικό όλο το χρόνο και όλες τις εποχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σύμπραξη και τα ωφέλη που αυτή έχει, εξηγώντας ότι μετά το τέλος της παραχώρησης στα 35 χρόνια, η αξία του αεροδρομίου θα ξεπερνάει τα 2 δις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την οικονομία όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Σήμερα κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα για το πρώτο από τα 2 έργα αυτά. Θεμελιώνουμε το νέο αεροδρόμιο. Και πολύ σύντομα, με βάση χρονοδιάγραμμα το οποίο θα σας παρουσιάσουμε και αυτό πολύ σύντομα, θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο και ίσως ακόμα πιο σημαντικό έργο, το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, ώστε να είμαστε συνεπείς στις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Σε λίγα χρόνια από τώρα, η Κρήτη δεν θα είναι απλά το καμάρι της χώρας, αλλά το πιο χειροπιαστό παράδειγμα του πώς αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αναφερόμενος στο κομβικό σημείο το οποίο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, εξήγησε ότι η Κρήτη με το νέο αεροδρόμιο θα μετατραπεί σε παγκόσμιο κόμβο αερομεταφορών που θα προσδώσει στην Κρήτη ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Το αεροδρόμιο αυτό θα είναι το καλύτερο αεροδρόμιο στη χώρα. Τελεία και παύλα. Το πιο σύγχρονο, το πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτό που θα ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Όμως, όπως είπε και ο Υπουργός, και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, ένα αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, σε απόσταση λιγότερο από 4 ώρες και από τις πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και από τις μεγάλες πόλεις της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην έκταση του υπάρχοντος αεροδρομίου, διευκρινίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί να γίνει δεύτερο ελληνικό, με τη σχετική μελέτη να ξεκινάει άμεσα, όπως είπε, και σε αυτή να έχει δυναμικό ρόλο η τοπική κοινωνία. Η σχετική μελέτη θα αρχίσει να καταρτίζεται αμέσως και θα είναι έτοιμη πολύ πριν παραδοθεί το νέο αεροδρόμιο. Σε αυτή τη μελέτη, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Βουλευτές, θα υπάρχει συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων, ώστε το μέλλον αυτής της περιοχής να έχει την έγκριση της σφραγίδα των ιδίων των κατοίκων της.